μέσα να το πιάσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση του K16. Βεβαίως. Οι ομάδες που μπαίνουν μέσα είναι από τον πρώτο όμιλο, ο Α Μικόνο. Δεύτερο όμιλο, ο Άο Πάρου. Παραμένω είναι το K16. Από το τρίτο, ο Πας Νάξου. Η τέταρτη ομάδα θα συμπληρωθεί από τον νικητή της δεύτερης φάσης. Θα είναι μία από τις ομάδες Θεέα Σύρου, Παρθυραϊκός και Πασιφναϊκό, οι οποίοι αγώνες ξεκινούν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έχουμε εδώ το φίλο μας τον Ανδρέα. Αντί να τρέξω κάποια κάτι. Το κύριο Μαγοράκη εδώ που έχουμε τη στιγμή να είναι μαζί μας. Έλα τρέξω. Έλα εδώ Αντρίκο να τράβεις ένα χαρτάκι. Δώσουμε με την παλά. Ένα θα πιάσε, όχι όλα. Όχι να βλέπεις, έρθει πάλι. Για πιάσε ένα χαρτάκι. Μπράβο αγάπη. Δώσε στον κύριο Νίκολα. Μπράβο. Λοιπόν, ο πρώτος που βγαίνει είναι εδώ. Ο Άο Μικόνο. Και ο κύριος Κοντιζάς, που είναι πρόσωπος του Άο Μικόνο, θα τραβήξει τον αντιπάλιο. Πας Νάξου. Πας Νάξου. Ο Άο Μικόνο, Πας Νάξου είναι το πρώτο ζευγάρι. Οπότε το άλλο ζευγάρι βγαίνει, απλά θα βγάλουμε το τυπικά γυναιρούχο. Ο οποίος είναι ο Άο Πάρου. Ο Άο Πάρου. Και θα αντιμετωπίσει το νικητή από τα παράζ που περιμένουμε. Νικητή και ο Σάιλ, το νικητή της δεύτερης φάσης. Τέλος. Θα περάσουμε στο κάπα. Εντάξει. Βεβαίως. Καλή. Αντίπιας του παλιά. Λοιπόν, στο K14 μπαίνει ο πρωτοπόρος του πρώτου ομίλου, μάλλον ο μίνι πρωταθλητής του πρώτου ομίλου, ο Αέα Σύρου. Από το δεύτερο ομίλο μπαίνει ο Άο Πάρου. Από το τρίτο ομίλο ο Πας Νάξου. Και ο τέταρτος που θα μπει να συμπληρώσει ο Final Four είναι ο νικητής του ζευγαριού Άο Μικόνο Μαρπισαϊκός που θα γίνει το αγώνα σε αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Τώρα θα γίνει το Ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο. Που είναι το Ρήσι. Ναι, ο αγώνας θα γίνει στην Άψο το Σάββατο το πρωί. Ανακατεύω εγώ. Να τραβήξω ο κύριος Μαγοράκης με το ένα χέρι που είναι πρόσωπος από τα Μίλη Έψιλο. Ωραία, δώσε τον κύριο Λουκή. Εσύ τραβήξε τον άντρη. Η ομάδα είναι ωραία σύλλου. Ωραία σύλλου. Ωραία σύλλου λοιπόν στο K14. Ωραία σύλλου θα αντιμετωπίσει τον νικητή Άο Μικόνο Μαρπισαϊκός. Και για το τυπικό του άλλο ζευγάρι βγάζουμε τον γηπεδούχο. Πας Νάξου. Θα αντιμετωπίσει τον Άο Πάρου. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Να θυμίσουμε επίση τα ζευγάρια του K18, θα πει λίγο εδώ ο γραμματέας μας ο κ. Μιχάλης. Τα ζευγάρια του K18 είναι βάσει τη προκήρυξη τη εμβληματική του K18. Είναι ο πρώτο του πρώτου με το δεύτερο του δευτέρου. Το K18 έχει ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν είναι ο Άο Μικόνο που είναι ο πρώτο του πρώτου με το δεύτερο του δευτέρου που είναι ο Άστι Έλα Καμαρίου. Και αντίστροφα ο πρώτο του δευτέρου ομίλου που είναι ο Πάρου με τον δεύτερο του πρώτου ομίλου που είναι ο Πάου. Δηλαδή τα ζευγάρια είναι Άο Μικόνο Άστι Έλα και Άο Πάρο Πάου όσον αφορά το K18. Έτσι, όσον αφορά το K12. Το ίδιο πράγμα ακριβώς ισχύει. Ο πρώτος του πρώτου με το δεύτερο του δευτέρου και ο δεύτερος του πρώτου με τον πρώτο του δευτέρου.
Εκεί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο δεύτερος όμιλος. Όσο αφορά για τον πρώτο, περιμένουμε την παράδειξη του Αστέρα Κορφίου για να ολοκληρωθεί και τυπικά ο πρώτος όμιλος. Εκεί λοιπόν τα ζευγάρια είναι ο ΕΑΣΥΡΟΥ που θα είναι ο πρώτος πρώτου, με την παράγκηση του Αστέρα Κορφίου που περιμένουμε που θα γίνει. Έτσι περιμένουμε τυπικά το χαρτί για να περαστούν κανονικά οι βαθμολογίες. Ο ΕΑΣΥΡΟΥ που θα είναι ο πρώτος θα παίξει με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου, το οποίο ακόμα δεν έχει ξεχαστεί ποια ομάδα θα είναι, ποια θα είναι στη δεύτερη θέση. Είναι ομικό. Όχι, όχι, το K12 μιλάω. Όχι, δεν έχει σχέση. Μιλάμε για τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου. Όχι για άλλο λόγο. Ο δεύτερος θα βγει αυτή την Κυριακή που τελειώνει οι αγώνες του K12. Ο Ιάσιλο που είναι ο πρώτος του πρώτου θα πέσει με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου. Ο πρώτος του δεύτερου ομίλου που είναι γνωστός, που είναι ο Πασνάξου, θα παίξει με το δεύτερο του πρώτου που είναι ο Όμικρον. Ναι. Άρα λοιπόν, ΕΑΣΥΡΟΥ δεύτερος δεύτερου ομίλου και Πασνάξου Όμικρον. Ναι. Θα πει ανακοίνωση τώρα στο site. Τώρα, συνολικά, εμείς να πούμε για τις ημερομηνίες στο Final Four, αν και λίγο έχουν περίπου ανακοινωθεί. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γίνει το K18, θα δώσουμε εκεί σε αυτή την κατηγορία προτεραιότητα φέτος. Τα παιδιά μετά ξεκινούν εξετάσεις και πανελλήνιες. Οι αγώνες θα γίνουν στην Πάρο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Επίσης, ταυτόχρονα το άλλο Σαββατοκύριακο θα γίνουν και το Final Four του K14 στη Σύρο. Διότι και εκεί τα παιδιά μετά ξεκινούν εξετάσεις γυμνασίου κτλ. Το K12 θα γίνει στη Σύρο το επόμενο Σαββατοκύριακο, 12 του μήνα, 12-13-14, ανάλογα τις ομάδες και τα ζευγάρια που θα βγουν. Και θα μένει η εκκρεμότητα μόνο στο K16, το οποίο όταν ολοκληρωθούν τρεις αγώνες μπαράς, μετά από εκεί θα μπορεί να οριστούν και οι ημερομηνίες και πάντα βέβαια σε σχέση με τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις των παιδιών. Μιας και βρισκόμαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε λίγο αν μιας και φτάσαμε στην τελική φάση των πρωταθλημάτων, αν έχετε και τη στήριξη των τοπικών φορέων, ούτως ώστε να μπορεί η ΕΠΣ Κυκλάδων να πραγματοποιήσει με ευχέρεια αυτούς τους αγώνες. Εντάξει, σίγουρα είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως είναι η Δήμη και η Περιφέρεια. Το ίδιο ισχύει βέβαια και στο ποδόσφαιρο, το οποίο για δεύτερη χρονιά που εμείς σαν διοίκηση έχουμε αναλάβει τη στήριξη στο νομό μας. Πραγματικά θα έλεγα ότι δεν έχουμε βρει ούτε ένα σέντ, ούτε ένα ευρώ, θα έλεγα. Έτσι. Βέβαια γίνονται προσπάθειες, ακόμα και μέχρι τελευταία στιγμή η Περιφέρεια να στηρίξει τουλάχιστον αυτά τα Final Four όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν λέω μας υποσχέθηκαν και άλλα μας είπαν. Μακάρι μέχρι την τελευταία στιγμή να βρεθεί μια λύση. Γιατί αλλιώς πάλι οι ομάδες θα κληθούν να πληρώσουν πλέον δυσβάσταχτα έξοδα και δρομολόγια και διανυκτερεύσεις. Θέλω να ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης και η αρμόδια για τον αθλητισμό θα κάνουν κάτι και δεν θα ξεχάσουν το ποδόσφαιρο για δεύτερη χρόνια. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και πόσο σημαντικό είναι και για τα ίδια τα παιδιά αυτά τα πρωταθλήματα και αυτές τις τελικές φάσεις, ούτως ώστε να αποκτούν και παιχνίδια και εμπειρίες. Εγώ θα έλεγα σαν δεύτερη χρονιά ότι είμαστε πιο ευχαριστημένοι από την πρώτη. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχουμε τέσσερις κατηγορίες φέτος και αυτό θέλω να δώσετε και βάση εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα έλεγαν πρωτοποριακό είναι από τις λίγες έψεις που έχουν τόσες κατηγορίες. Το πιο δύσκολο νομό, γεωγραφικά και συγκοινωνιακά, έχουμε τέσσερις κατηγορίες και όπως βλέπετε και η K12 έχει πραγματικά θα έλεγαν συναρπαστικά τα πρωταθλήματά της μέχρι το τέλος. Και είναι οι κατηγορίες που από την αρχή σας είχαμε πει και στις συνεντεύξεις μας παλαιότερες ότι δίνουμε τη μεγαλύτερη βάση και θέλουμε και τη μεγαλύτερη στήριξη και από εσάς. Ίσως και του χρόνου δημιουργηθεί μια μήνυ κατηγορία K10 για ακόμα πιο μικρά παιδιά. Αυτό αν και ακόμα είμαστε στην αρχή και δεν έχουν προγραμματιστεί οι διαιτητές για Γενική Συνέλευση κτλ. Έχετε κάποια σχέδια για το πώς θα είναι του χρόνου κάπως πάνω κάτω τα πρωταθλήματα και των υποδομών αλλά και τα αντρικά? Κοιτάξτε, τα υποδομών, μια και σήμερα ήταν η μέρα αφιερωμένη σε αυτά, θα συνεχιστεί το 18, 16, 14, 12 το ΚΑΠΑ, τα οποία είναι, θα έλεγα, ταυτοποιημένα με τις κατηγορίες των μεικτών ομάδων έτσι, και των εθνικών ομάδων πρωταθλημάτων της ΕΠΟ.
και θα προσπαθήσουμε να γίνει και η ΚΑΠΑ10. Τώρα, όσον αφορά τις κατηγορίες των ανδρικών πρωταθλημάτων, στη συνέλευση θα αποφασιστεί τι τελικά θα γίνει. Υπάρχουν τρεις, θα έλεγα, προτάσεις. Η πρώτη είναι αυτή, όπως έγινε φέτος το πρωτάθλημα, που πιστεύω πήγε σχετικά καλά και ήταν ανταγωνιστικό και στην πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία και αυτή είχε το ενδιαφέρον της. Να συνεχιστεί αυτό με το μοντέλο των δύο ομίλων στη β' κατηγορία. Το δεύτερο πλάνο είναι να γίνουν τρεις όμιλοι όπως ήταν παλαιότερα, το οποίο βέβαια έχει τα πλεονεκτήματά του, τα αυτοπλοϊκά περισσότερο, αλλά σε επίπεδο πιστεύω θα ρίξει λίγο το πολύ ρυθμό. Πολύ, όχι λίγο. Πολύ. Και υπάρχει και ένα τρίτο που συζητούν κάποιες ομάδες να ξαναγίνει πάλι το ίδιο, αλλά να υπάρχουν αγώνες μπαράς και τα λοιπά, το οποίο και αυτό πάλι πιστεύω θα ρίξει πολύ. Ενώ ο πρωταθλητής βγαίνει πιστεύω πιο αξιοκρατικά, έτσι προσωπική άποψη, οι ομάδες θα αποφασίσουν, με ένα αγώνα να παίζουν όλοι με όλους. Έτσι, αυτό θα έλεγα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.